Καλημέρα κύριε Αγαπετή. Καλημέρα κύριε Ανανιάδη. Είστε υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλή σας επιτυχία. Γιατί να ψηφίσει κανείς κουκουέ? Γιατί να ψηφίσει κουκουέ? Γιατί πρέπει να ενισχύσει το αντίπαλο δέος. Πρέπει να ενισχύσει τη δύναμη εκείνη που την επόμενη μέρα των εκλογών, αλλά και τώρα όπως και πάντα, θα είναι δίπλα του, θα είναι η βασική δύναμη που θα οργανώσει τον αγώνα του, γιατί την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι εδώ όλα τα προβλήματα που βασανίζουν τον ελληνικό λαό, και αυτό πρέπει να το έχει σαν κριτήριο ο κόσμος. Θα είναι σε ισχύ όλα τα αντεργατικά μέτρα των τριών μνημονίων και των εκατοντάδων εφαρμοστικών νόμων που δεν έχουν καταργήσει κανέναν από αυτούς. Θα είναι η ανεργία, η ευέλικτη δουλειά με μισθούς χαρτζηλίκη, οι πετσοκομμένες συντάξεις. Θα είναι εδώ όλα τα χάλια του δημόσιου συστήματος υγείας, οι μεγάλες ελλείψεις στα νοσοκομεία, η ανύπαρκτη πρόληψη. Ναι. Επομένως, όποιος και να πάρει το πρόκριμα, όποιος και να πάρει το πρόκριμα, και όσο και να μειωθεί η ψαλίδα για να δουν τι θα κάνουν και με τις βουλευτικές εκλογές, εμείς θα συνεχίσουμε, ο λαός δηλαδή, θα συνεχίσει να έχει τα ίδια προβλήματα, και χρειάζεται εκείνο το αντίπαλο δέος, χρειάζεται ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, ισχυρή αντιπολίτευση δική του, για να μπορεί να εμποδίσει, για να μπορεί να φρενάρει αυτή την άγρια αντιλαϊκή, ναι, πολιτική. Κύριε, και αγαπητέ, στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Έχω μπροστά μου το ριζοσπάστη του Σαββατοκυριακού. Αυτά που λέτε τα αποτυπώνει και στο πρώτο του θέμα, ισχυρό κουκουέ παντού, κανένα άλλο, καμία ανοχή, το κύριο θέμα της εφημερίδας, του οργάνου της Κεντρικής Επιτροπής του κομμάτου σας. Την ίδια στιγμή μπορεί κάποιος να σας ρωτήσει ότι εντάξει, το κουκουέ είναι ένα κόμμα συνεπές μεν, αλλά καθυλωμένο σε κάποια χαμηλά ποσοστά. Γιατί να μην ψηφίσει Φερρυπίν ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα αριστερό κόμμα και κυβερνά και διεκδικεί εκ νέου ίσως την ανανέωση της θητείας του ή και την πρώτη θέση στις ευρωεκλογές. Μπαίνει και μια λογική χαμένης ψήφου δηλαδή. Ναι, ναι. Επ' αυτού θα ήθελα το σχόλιο σας. Καλά, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, στις εκλογές δεν ψηφίζουμε μόνο για το ποιος θα βγει πρώτος ή ποιος θα βγει δεύτερος. Ψηφίζουμε τις πολιτικές μας επιλογές, ψηφίζουμε αυτούς που θεωρούμε ότι είναι πιο κοντά σε αυτά που εμείς πιστεύουμε. Επομένως, δεν είναι ζήτημα ποιος θα βγει πρώτος ή ποιος θα βγει δεύτερος. Δεύτερον, γιατί να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς λέμε ότι ποτέ δεν ήταν αριστερό κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, αν ένας κόσμος θεωρεί ότι κάποτε ήταν αριστερός, έχει επιβεβαιώσει από την αρχή, με το που πήρε τα ηνία της εξουσίας, με ποιανού πλευρό είναι. Είναι με το διαβολικά καλό Τραμπ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με τους επιχειρηματίες, με τους μεγαλοεπιχειρηματίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλους. Είναι με το όραμα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας που μας οδηγεί από το κακό στο χειρότερο και μας εμπλέκει για τα καλά στους ανταγωνισμούς στο Αιγαίο, στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή των Βαλκανίων. Είναι αυτός που ψήφισε τη Συμφωνία των Πρεσπών για να μπει η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ και που ανοίγουν τώρα οι ασκοί του αιώλου και με τις αμφισημίες που έχει μέσα της η Συμφωνία των Πρεσπών, ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου για την αλλαγή των συνόρων. Επομένως, είναι αυτός ο οποίος μας δίνει τώρα, ζητάει άλοθη, δίνοντάς μας ένα από τα 100 που έχει πάρει όλα αυτά τα χρόνια με αυτά τα μέτρα που ψήφισε ο ίδιος. Και φυσικά επιπρόσθετα σε αυτά που ψήφισαν πιο πριν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και τώρα μας δίνει το ένα πίσω ένα ψίχουλο και μας ζητάει να πούμε και ευχαριστώ. Γιατί μας δίνει ένα από τα 9 που μας πήρε, ενώ αν ήθελε πραγματικά, πώς το λένε, δήθεν να σταματήσει ο ελληνικός λαός να κάνει θυσίες, όπως είπε ο κ. Τσίπρας προχθές στη Βουλή, τι θα έπρεπε να κάνει? Θα έπρεπε να καταργήσει τους εφαρμοστικούς νόμους, θα έπρεπε να καταργήσει όλους τους αντιμνημονιακούς νόμους, θα έπρεπε να ανακτηθούν τώρα όλες οι απώλειες του ελληνικού λαού στα χρόνια της κρίσης, να πάρθουν πίσω όλα, και όχι να μας κοροϊδεύει δίνοντάς μας ψίχουλα και την ίδια στιγμή να στηρίζει προκλητικά το μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή, κρύβουν το γεγονός ότι από τα 55 δισεκατομμύρια ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού οι μεγάλες επιχειρήσεις πληρώνουν λιγότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ και όλα τα υπόλοιπα, μέσα στα οποία βρίσκεται και το 1 δισεκατομμύριο αυτών των μέτρων που εξήγηλε για το 19, από ποιον τσέπες θα βγουν? Από τις τσέπες των μισθωτών, των αυταπασχολούμενων, των συνταξιούχων και των αγροτών. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να είναι κριτήριο για τον ελληνικό λαό και να ψηφίσει όχι με τα κάλπικα, με τα ψεύτικα διλήμματα και με τη λογική της χαμένης ψήφου. Έχουμε κουραστεί πια από αυτή τη λογική της χαμένης ψήφου.
την έχουμε, πώς να το πω, όλα τα χρόνια και πριν επί Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ και τώρα επί Νέας με Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο διπολισμός, αυτός ο δικοματισμός, είδαμε πού οδηγεί και νομίζουμε ότι αυτή η λογική και του μικρότερου κακού και το τι να κάνουμε, δεν θα βγει και κανένας άλλος, ας βγει τέλος πάντων αυτό το μικρότερο κακό κλπ. Ο κόσμος βλέπει και πρέπει να καταλάβει, έχει πείρα ότι οδηγεί πάντα στο χείριστο. Και όχι μόνο αυτό, δείχνει ότι δεν έχει και καμιά ελπίδα για κάτι καλό. Επομένως, εμείς λέμε ότι μπορούμε να δούμε άσπρη μέρα. Μπορούμε να δούμε άσπρη μέρα μόνο με σύγκρουση με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πολιτική των μονοπωλίων, με την πολιτική των κυβερνήσεων που εναλλάσσονται στην Ελλάδα, με σύγκρουση με αυτή την πολιτική, αλλά και με μια προοπτική να πάρει ο λαός στα χέρια του την εξουσία, να αυτός που παράγει δηλαδή τον πλούτο να γίνει και ιδιοκτήτης αυτού του πλούτου, να αποδεσμευτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και όλους τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς που μόνο σε περιπέτειες μας βάζουν και σε κίνδυνο γενίκευσης σειράξεων στην περιοχή μας και υπεριαλιστικών πολέμων, και να πάρουμε εμείς την υπόθεση στα χέρια μας. Αυτή είναι η λύση. Κυρία Φυσικά Χιανό. Και αυτό θέλει θυσίες. Συγγνώμη λίγο. Και αυτό θέλει θυσίες. Όμως οι θυσίες που κάνουμε τώρα και είναι πολύ μεγαλύτερες και δεν έχουν και καμιά προοπτική. Ενώ αυτές οι θυσίες μπορεί να ανοίξουν πραγματικά το δρόμο για να δούμε πολύ καλύτερες μέρες και εμείς και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Καπέτη, υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλή σας επιτυχία. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας, Γιάννα.